Το Γυμνάσιο Βασιλικών, στο μάθημα της βιωματικής δράσης, προχώρησε στην δημιουργία απορρυπαντικών. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, κυρία Καροδουλαμά? Η ιδέα ξεκίνησε στο μάθημα με μία έρευνα που έκαναν οι μαθητές σε σχέση με τα χημικά απορρυπαντικά και τις επιπτώσεις τους που έχουν και στην υγεία και στο περιβάλλον. Εκεί λοιπόν πίστηκαν οι μαθητές ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που σήμερα δεν ξέρουμε την αιτία τους και καταλάβαμε ότι μπορεί να οφείλονται και στα χημικά απορρυπαντικά. Ένα ενδεικτικό θα σας πω ότι ο αέρας που αναπνέουμε μέσα σε ένα σπίτι, σύμφωνα από έρευνες που έχουν γίνει, είναι περισσότερο μολυσμένος από ότι ο αέρας που αναπνέουμε έξω. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, τα πιο πολλά είναι για την καθαριότητα. Έτσι λοιπόν οι μαθητές προσπαθήσαν να βρουν μια εναλλακτική λύση. Αυτή τη λύση τη βρήκανε και ρωτώντας από μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους πώς μπορούμε να φτιάξουμε οι βιολογικά απορρυπαντικά, αλλά και με την τεχνογνωσία του σήμερα. Και έτσι φτιάξαμε απορρυπαντικά, τα οποία έχουν σαν βασικό του συστατικό το πράσινο σαπούνι, αλλά και στοιχεία της ελληνικής φύσης. Έχουν ξύδι, έχουν σόδα και αρώματα φυσικά από την ελληνική γη. Αγιόκλημα, μαστί χαχίου, λεβάντα, λεμόνι. Και έτσι προσπάθησαν και κάνανε μια εικονική επιχείρηση. Η εικονική επιχείρηση σημαίνει ότι έχουμε πρόεδρο, έχουμε διευθυντές, έχουμε μάρκετινγκ, έχουμε παραγωγή, έχουμε οικονομικό τμήμα και κατάφεραν αυτά τα απορρυπαντικά να τα εκμεταλλευτούν ούτως ώστε να εξοπλίσουμε κάποιες αίθουσες που έχουμε στο σχολείο με projectors και λάπτοπ. Και αυτό ήταν μια αρχικά ιδέα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων. Θα μας το πει η Αναστασία, να της δώσουμε το λόγο. Βέβαια. Αναστασία, συμμετείχε σε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, σε ένα μάθημα που είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα, της βιωματικής δράσης, όπου προχωρήσατε στη δημιουργία απορρυπαντικών. Και μάλιστα η καθηγητριά σας μας λέει ότι περάσατε και στον εξοπλισμό μέσω αυτών των απορρυπαντικών. Θέλω λίγο να μας μεταφέρεις όλη σου αυτή την εμπειρία. Πόσα παιδιά συμμετείχατε, πώς νιώσατε όλη αυτή τη δικασία? Ήμασταν 22 παιδιά. Ήταν μια πολύ συναρπαστική εμπειρία. Μάθαμε πώς να συνεργαζόμαστε ομαδικά. Μάθαμε την αίσθηση του εμείς. Μάθαμε πώς να προσεγγίσουμε τους άλλους ώστε να ακούσουν αυτά που θέλουμε να τους πούμε. Και ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Μακάρι να μπορούσαν και τα άλλα παιδιά να το ζήσουν αυτό. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση δίνει μία έμφαση και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο επιχειρήν, στις δράσεις που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα. Βρίσκεις ενδιαφέρουσα αυτή την προοπτική της ενασχόλησης με κάτι που αφορά την επιχειρηματικότητα, το ρίσκο, την αγορά, τις πωλήσεις, τη δημιουργία προϊόντων, όπως αυτό που έζησες μέσα από την εικονική επιχείρηση που στήσατε? Φυσικά και το βρίσκω ενδιαφέρον, γιατί έτσι θα τους βοηθήσει όταν θα βγουν έξω στην εργασία να δουλέψουν, θα είναι πιο προετοιμασμένοι σε αυτό που θα κάνουν. Την ίδια ώρα τα παιδιά, κυρία Καρδουλαμά, έχουν κάνει και ένα διαφημιστικό, το οποίο θα ήθελα να το δούμε μαζί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εκτός από τα συναρπαστικά, απορρυπαντικά και μάλιστα βιολογικά. Και αυτό που έγινε το διαφημιστικό είναι το βρίσκω αξιόλογο. Λοιπόν, ας το παρακολουθήσουμε. Ναι. Μυρίζεις Γκρόλιβ, λοιπόν, μυρίζεις Ελλάδα. Ενδιαφέροντα. Αυτό ήταν το μότο μας. Το μότο σας. Κυρία Καραδουλαμά, τα παιδιά τώρα πούλησαν απορρυπαντικά και εξασφάλισαν κάποια χρήματα για τον εξοπλισμό της αίθουσας, όπως είπατε. Βεβαίως. Να σας πω κάτι για τη διαφήμιση, θα ήθελα να προσθέσω. Η διαφήμιση έγινε από μια διαφημιστική εταιρεία. Έχετε βοήθεια, ναι, γιατί. Όχι, μάλλον βιάζεστε. Μια διαφημιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί επίσης στο σχολείο μας, μαθητές Δευτέρας Γυμνασίου.
Μάλιστα. Και έτσι τους αναθέσαμε και την εργασία αυτή και μας έχουν έτοιμη τη διαφήμιση και στα αγγλικά. Υποτίθεται ότι η επιχείρησή μας έχει προοπτικές και στο εξωτερικό. Πολύ καλή δουλειά και στην ομάδα που κάνει λοιπόν την διαφήμιση. Θα ήθελα να πείτε πόσα χρήματα εξασφάλισαν τα παιδιά από την πώληση προϊόντων. Έχουμε εξασφαλίσει και με τις εκδηλώσεις που έκανε το σχολείο μας από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε ένα πάρα πολύ δραστήριο σύλλογο. Και με τη βοήθεια των χωνικών για να το στήσουμε όλο αυτό. Συμμετείχαμε στην εμπορική έκθεση όλων των εικονικών επιχειρήσεων που έγινε στο εμπορικό κέντρο Μεντεράνια Κόσμος στις 8 Απριλίου. Και έχουμε ένα ποσό πάνω από 350 ευρώ, το οποίο με εξασφάλισε με τους projectors που σας είπα και πριν. Και έτσι μπορέσαμε μαζί και με τα άλλα έσοδα που είχαμε από το Σύλλογο Γονέων να εξοπλίσουμε τις δύο τάξεις. Πολύ σημαντικό. Είναι κάτι όμως που δεν θα θέλαμε να σταματήσει, δηλαδή η χρονιά ακόμη συνεχίζεται. Έχουμε και σελίδα στο Facebook, έχουμε και στο YouTube βίντεο της επιχείρησής μας. Τα βιολογικά μας εμπορυπαντικά, για βιολογικά το ξαναλέω, είναι σε πάρα πολύ συμφέρουσα τιμή, το είδατε και πριν. Αυτό, με 3 ευρώ. Είναι 3 ευρώ το απορριπαντικό που έχουμε για το πλυντήριο ρούχων. Αναγκαστικά θα σας τα στείλουμε εμείς από το σχολείο μας. Πρέπει να τα ζητήσει κανείς από το σχολείο σας λοιπόν τα προϊόντα. Ναι, τα οποία μπορούμε να σας τα στείλουμε. Θα ήθελα να πω ότι όλα τα απορριπαντικά μας παρέχουν μία πλήρη λύση. Δηλαδή έχουμε απορριπαντικό πλυντήριο ρούχων, έχουμε καθαριστικό για τα τζάμια, απορριπαντικό πιάτων, καθαριστικό γενικής χρήσης και το απολυμαντικό, το οποίο είναι το μόνο χωρίς χλώριο. Σήμερα πια είμαστε όλοι σύμφωνοι για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χλωρίνη. Όσο μπορούμε την χρησιμοποιούμε λιγότερο. Μάλιστα, οι ίδιες εταιρείες που μέχρι τώρα βγάζαν απορριπαντικά λένε έχουμε απολυμαντικό το οποίο έχει μικρότερο ποσοστό χλωρίνης. Το δικό μας λοιπόν δεν έχει καθόλου χλώριο. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό γιατί έχει αποδειχτεί ότι οι γυναίκες οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ χλώριο στην καθαριότητα του σπιτιού έχουν πιο πολλά ποσοστά πάθηση από καρκίνου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ευαισθητοποιεί και για το περιβάλλον, αλλά κυρίως και για την υγεία μας.